Παιδάκια και γονείς και μεγάλοι και σε όλους. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε να μιλήσουμε για μια πάρα πολύ σοβαρή αρρώστια που δεν την εύχομαι σε κανένα σκυλί και είναι το αλκαζάρ, το καλαζάρ και δυσλεξία ή αλλιώς λεϊσμανίαση. Λεϊσμανίαση, ναι, καλά το είπα. Παιδιά, τι είναι το καλαζάρ? Παιδιά, είναι μια θάνατη φόρα αρρώστια που δεν εξαλείπτεται ποτέ αυτό το μικρόβιο και οδηγεί σε σίγουρο θάνατο. Το καλαζάρ κολλάει με έναν τρόπο και παιδιά πάρα πολύ προσοχή. Κολλάει με τη σκνήπα, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, να φοράμε αυτό το κολάρο που είναι για τα παράσιτα και για τη σκνήπα. Άμα ένα σκυλί έχει καλαζάρ, ωραία, και πάει αυτή η σκνήπα το τσιμπήσει και μετά έρχεται τσιμπήσει το δικό μου, μόνο έτσι κολλάει. Δεν κολλάει άμα έρθουν σε επαφή με ανθρώπους τίποτα, άμα έρθεις σε σκυλί με άλλο σκυλί επαφή. Δεν κολλάει με κανέναν άλλο τρόπο. Να μην φοβάστε, θα το πω και αργότερα, να μην φοβάστε. Μόνο με αυτόν τον τρόπο κολλάει. Τα σκυλιά δηλαδή που είναι σε φιλοζωικές ή που είναι σε χωριά, σε λίμνες και τα λοιπά που υπάρχει πολύ μεγάλο φορτίο σε τέτοια πράγματα, θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που κυκλοφορεί αυτή η κολοσκνήπα, είναι πάρα πολύ πιθανό, άμα υπάρχει ένα σκυλί με καλαζάρ εκεί στη γειτονιά ή δεν ξέρω πού, να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Πώς αντιμετωπίζεται? Παιδιά, έστω και το σκυλί σου κολλήσει καλαζάρ, δεν το εύχομαι σε κανέναν, ξαναλέω. Αντιμετωπίζεται με πολύ θάρρος, κουράγιο, υπομονή και η διαδικασία είναι πολύ απλή. Πας στο κτηνίατρο και σε δίνει μια θεραπεία, χάπια, αντιβιωτικά όπως λέγονται, ένα άλλο φάρμακο ειδικά για αυτό που το παίρνει μια φορά την ημέρα. Το σκυλί κάθε μέρα θα παίρνει αντιβιώσεις, χάπια και ούτε καθεξής. Μπαίνει σε μια πολύ επίπονη διαδικασία και πολύ υψηλή χρηματικά. Ωραία, μπορεί να κοστίσει τουλάχιστον 100 ευρώ το μήνα, δεν είμαι σίγουρος. Οπότε, και πρέπει να φοράς σίγουρα το σκυλί αυτό, το κολάρο, να μην το μεταδώσει. Άμα τυχόν δηλαδή το σκυλί σου έχει καλαζάρ, φόρα το αυτό το κολάρο, γιατί τα άλλα σκυλάκια δεν σου φταίνε σε τίποτα. Αυτή η αντιβίωση που είπα πριν, στην ουσία δεν σκοτώνει το μικρόβιο ποτέ. Σε όλη τη ζωή θα το έχει αυτό το μικρόβιο, απλά δεν θα δυναμώσει, δηλαδή θα το κρατάει σε ένα στάσιμο στάδιο. Άμα τυχόν δεν πάρει πρόληψη, παιδιά, το σκυλί θα προορίζεται να πεθάνει σιγά σιγά όσο με δυναμικό στατιστικό τέτοιο, πώς λέγεται. Μετά οδηγεί σε τύφλωση και άλλα διάφορα πράγματα που κακά που δεν θέλουμε να τα συζητήσουμε. Καλαζάρ με ανθρώπους και άλλα σκυλάκια. Το καλαζάρ, όπως είπαμε, το επισημαίνω, δεν κολλάει με κανέναν άλλο τρόπο πέρα από τη σκνήπα. Δηλαδή, άμα πετύχετε άλλο σκυλάκι με καλαζάρ σε σπίτι, έξω, δεν ξέρω πού, παιδιά, μην φοβάστε, μαζέψτε το σκυλί σας, το πάρετε καλιά και τρέχετε. Δεν κολλάει με κανέναν άλλο τρόπο και άμα το σκυλί σου έχει αυτό το κολάρο και τα λοιπά, δεν έχει 1%, 0,001% π.χ. να κολλήσει, να βρεθεί μια σκνήπα, να περάσει το φορτίο του ή από το κολάρο για να το τσιμπήσει. Να μην είστε προληπτικοί με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί όντως περνάνε πάρα πολύ δύσκολα και ψυχολογικά και χρηματικά και όπως θες πες το, γιατί είναι σαν να έχουν ένα άρρωστο παιδί, να το αγαπάνε, να το εκτιμάνε και να το βλέπουν κάθε μέρα, ας πούμε, να είναι νοχηλικό, να μην έχει όρεξη, να μην τρώει. Είναι πολύ δύσκολα και αυτοί οι άνθρωποι περνάνε δύσκολα, οπότε μην τους κάνετε πιο βάρη όλο αυτό το φορτίο. Τα συμπτώματα του καλαζάρι είναι τα αρχικά στάδια, εννοείται, είναι απώλεια βάρους, το σκυλί σου δεν θα τρώει καλά, δεν θα έχει όρεξη να φάει, απώλεια τρίχας σε υπερβολικό βαθμό και μετά αρχίζουν τα δερματικά, μετά τα χάπια, άμα δεν το προλάβεις κτλ. Και πάμε να κλείσουμε με την πρόληψη και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τα σκυλάκια σας
θα τα έχετε ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες με το κολάρο φρέσκο, δηλαδή να είναι λειτουργία, γιατί αυτά μετά από 4 μήνες ή 6 ανάλογα τι κολάρο έχεις λίγουνε. Πρέπει να το έχεις σίγουρα πάνω στο σκυλί σου και άμα είσαι σε εξοχή, πιστεύεις ότι είναι λίγο πιο επικίνδυνα με υγρασίες, κουνούπια κτλ, θα πρέπει να το κάνεις και αμπούλες μαζί, ώστε να είσαι, παιδί μου, πιο σίγουρος. Και επαναλαμβάνω, δεν φαντάζεστε πόσο σοβαρή είναι αυτή η ασθένεια. Δεν φαντάζεστε. Θυμηθείτε με, πείτε μου στα σχόλια, άμα έχετε γνωρίσει, άμα έχετε εμπειρίες με αυτή την αρρώστια, να το μοιραστείτε μαζί μας και μακάρι και κάποιος να έρθει να μας το πει και από εδώ πέρα την εμπειρία του. Θα είναι χαρά μου να έρθει να μας πει την εμπειρία του που πέρασε με το σκυλί του με αυτή την αρρώστια, για να μάθει ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.